Είχαμε συμφωνήσει με τον Τρανό να μου πάρει τα μαλλιά γουλή. Είσαι εντάξει, πες κανένα νεράκι, ζαλίστηκες. Με πόσες έχεις πάει? Όχι, πλάκα κάνω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Σήμερα έχουμε μαζί μας Jim Epsilon. Είχαμε συμφωνήσει με τον Τρανό στους 100.000 followers να μου πάρει τα μαλλιά γουλή. One minute later. Τώρα είναι το σημαντικό. Ευτυχώς όσο μιλάμε έχουμε ακόμα το μαλλί. Τον βλέπω και αυτόν χαϊπαρισμένο, υποθέτω. Θα είσαι έτοιμος μετά να μπεις στο στρατό κατευθείαν? Ήθελα κούρεμα και δεν είχα τα 10-12 ευρώ που κάνει το κούρεμα. Οπότε φέραμε τον Τρανό. Θα εμπιστευόσω με τα μαλλιά σου, θα τα κάνω. Έχω επιλογή. Εμένα μου φαίνεται λίγο τρελός ότι θα βλέπει τα μαλλιά σου και να φας κάτι να πειραματιστούμε λίγο. Τι κοιτάς σε μια κοπέλα? Πρώτο πράγμα, το στυλ. Είναι κακό να πω ότι θέλω να γυμνάζεται, ρε φίλε. Παρόλο που εγώ φαίνομαι κοκαλιάρη. Γενικώς με τη γυμναστική, ρε φίλε, το νιώθω πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού. Πάω γυμναστήριο, έχω 2 μήνες γραφτεί και έχω πάει πάνω από 15 φορές. Commitment. Έχει και δουλειές. Έχουμε και δουλειές. Πρέπει να το κουρέψει πολύ ο Τρανός. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι, το Ether Drink. Έχω μπροστά μου 10 πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός σου να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν απαντήσεις μια ερώτηση, πρέπει να πιέσεις λίγο από το πράσινο τσάι που έχουμε εδώ πέρα. Με πόσες έχεις πάει? Όχι, πλάκα κάνω. Με μία. Έναν Έλληνα ράπερ που αντιπαθείς. Γιατί πρέπει να αντιπαθώ ανθρώπους, ρε φίλε? Το χειρότερο ράπερ που του έχει πάρει συνέντευξη. Θα. Μάλλον άστο. Μια Ελληνίδα TikToker που θα κάνει κάτι μαζί τη. Ρε φιλόρε, έχουν αγόρι, το ξέρει αυτό. Με την Κάσια, μάλλον. Το τελευταίο άτομο που έψαξε στο Instagram. Την Μπαμ. Το πιο διάσημο που έχει επαφέ σου. Φάσει το σκιουράκι. Δεν παίρνω τηλέφωνα. Τα περισσότερα λεφτά που έχει ξοδέψει σε παπούτσι. Δεν είναι πολλά. Είναι 320 ευρώ. Έχει κάνει ποτέ κάτι παράνομο? Και αν ναι, τι? Μοιάζω με άτομο που θα κάνει κάτι παράνομο? Όχι. Όχι, ρε φίλε, αυτό το vibe θέλω να βγάλω και δεν μοιάζω. Μπρο, κοίτα, άμα σκεφτείς ότι ήμουν άτομο του 20 στο σχολείο. Έχω πάρει ένα φίλο μου best, τον έχω πάρει, πήγε να κλέψει ένα τσάι από ένα πανελλήνιο και τον λέω: τι κάνεις, μαλάκα, δώσ' το πιστολιό σου, πω, ξέρω. Είναι ο Batman, είναι. Πόσα λεφτά έχει? Τα λεφτά που έχω στην κάρτα δεν αναλογούν με την πραγματικότητα, γιατί έχουμε και στόκ σε πράγματα. Έχουμε συνήκειες, έχουμε τέτοια. Αλλά τώρα έχω πέσει πάρα πολύ, γιατί έριξα λεφτά κάπου, αλλά δεν θυμάμαι πού. 265 ευρώ. Πω, πολύ broke θα φανώ, ρε, μπρο, τώρα. Θέλω να μου πεις μια ντοπιαστική ιστορία. Πάμε να κάνουμε συνέντευξη με το Thug Slime, okay? Καθόμαστε, ξεκινάμε, μιλάμε, φτάνουμε στη μέση συνέντευξης. Κοιτάω το μικρόφωνο εκεί. Ήχος δεν. Μπρο, με το Thug Slime και να σε φάσει τώρα. Τι τον λέμε τώρα, ξέρω εγώ τον άνθρωπο αυτό. Τώρα δηλαδή έχει έρθει για show, κάνει και συνέντευξη, κάθε δηλαδή να κάνει συνέντευξη. Και τον λες ότι. Αλλά μπρο, δεν μπορείς να πιστεύεις. Δηλαδή μου λέει: δεν πειράζει, ρε, κατευθείαν. Ξέρω εγώ, πάμε ξανά. Φουλ χαλαρός. Οπότε τεράστιο respect στο Thug, τεράστιο. Έχω γενικό ιστορικό με μικρόφωνο πολύ κακά. Για δες γράφει. Έχεις μια ευκαιρία να πάρεις ένα bonus πόντο αν κάνεις τηλεφωνική φάξα live εδώ πέρα στην εκπομπή. Πάμε το σκιουράκι. Αν πάει καλά από την αντίδρασή του και πώς θα το κάνεις, θα σου δώσω συν 2. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω παρατηρήσει είναι το πόσο λίγες σειρές και ταινίες μπορείς να δεις σε γνωστές πλατφόρμες. Αν είσαι ανεμένα και βλέπεις ό,τι ταινία και σειρά υπάρχει, τότε μετά από λίγο καιρό μπορεί να ψάχνεις μέχρι για ώρες μέχρι να βρεις κάτι ενδιαφέρον για να δεις. Αυτό το πρόβλημα έχετε σήμερα να λύσει ο χορηγός του σημερινού βίντεο, το NordVPN. Με το NordVPN μπορείς να σερφάρεις το διαδίκτυο από άλλες χώρες και έτσι να ξεκλειδώσεις ταινίες και σειρές που θα ήταν διαθέσιμες μόνο εκτός Ελλάδος. Αλλά το NordVPN δεν σταματά εκεί. Αν βρίσκεσαι στο ίντερνετ χωρίς κάποιο VPN ενεργοποιημένο, τότε κάποιος θα μπορεί να δει τη διεύθυνση IP σου, την τοποθεσία σου, το ιστορικό σου, τα στοιχεία του λογαριασμού σου, ακόμα και κωδικού σου, ειδικά αν είσαι συνδεδεμένο σε κάποιο δημόσιο δίκτυο και κανένας μας δεν το θέλει αυτό. Σας φύλαξα όμως το καλύτερο για το τέλος. Το NordVPN προσφέρει εγγύηση 30 ημερών για να μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου πίσω αν δεν είσαι ικανοποιημένος με την υπηρεσία, αν κάνεις εγγραφή μέσα από το link μου που έχω στην περιγραφή nordvpn.com/χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι αν αρχίσεις να χρησιμοποιείς NordVPN και δεν είσαι απόλυτα ευχαριστημένος με την υπηρεσία, μπορείς μέσα στις πρώτες 30 μέρες να πάρεις όλα τα χρήματα σου πίσω. Οπότε μπείτε στο link που έχω στην περιγραφή nordvpn.com/χρήστη και με την αγορά μιας συνδρομής 2 ετών παίρνετε άλλους 4 μήνες δώρο και με εγγύηση επιστροφής χρημάτων για 30 μέρες. Έλα ρε. Τι θες? Τα sneakers που έχεις παραγγείλει, τα θυμάσαι? Αυτό που σου στείλα τα λεφτά πριν λίγες μέρες, δεν λες? Τα κόκκινα και καλά. Ναι, ρε, τσέκαρε. Από το site του τα παρήγγειλα. Ναι. Τελικά ήταν scam. Οπότε τα λεφτά. Κάτσε. Τι. Περίμενα. Σου στείλα χθες 200 κάτι ευρώ, όχι. Δεν θυμάμαι. Ναι, εγώ πήγα να το παραγγείλω από το site που μου είπες. Ναι. Απλά τσέκαρε. Δεν ήταν το stock X, ας πούμε. Ήταν. Μπαίνω στο site. Πατάω stock X, ας πούμε. Κόψε τις μαλακίες. Έλα, πρωταπηρία ήταν με λίγες μέρες. Όχι, ρε. Κατσέκαρε. Γράφω stock X και πάτησα από κάτω ακριβώς είχε στο K. Δηλαδή δεν τρολάρεις και μου λες ότι έγραψε Stock X. Πάτησε σε ένα site που λέγεται Stock K, όχι X. Stock K μπήκε απλά, μετά από κάτω ήταν. Και απλά πήρες τα παπούτσια από ένα site που δεν, όχι που δεν υπάρχει, που είναι scam και έχασες τα λεφτά μου. Ναι. Θα να ότι αγαπάς.
Έλα, έλα, πάρ το πίσω, ρε μαλάκα. Τσάι με λεμόνι, εντάξει. Στο τσάι με λεμόνι, με λέω, πάρ το πίσω αυτό που είπε. Πες γεια στο Χρήστο. Και θες 10 να δώσω στους θεατές που το βλέπουνε styling tips. Απλά βάζω ό,τι βλέπω στην ντουλάπα μου, ξέρω εγώ. Αρχικά να έχετε ρούχα. Οκ, okay, ρούχα. Μην προτιμάτε και πολύ φόρμες. Κάνα κάργο, κάνα τζιν, λίγο καλύτερο ντύσιμο. Εντάξει, και φόρμες φοριούνται, δεν λέω. Ποιος ράπερ πιστεύεις ότι έχει το καλύτερο στυλ? Κοίτα, και ο Thugs λέμε έχει πολύ ωραίο ντύσιμο. Ο Light έχει καλό στυλ. Γιατί τη φοβάσαι να πεις κακά πράγματα για το στυλ ράπερ. Ποιος δεν έχει καλό στυλ? Όλοι έχουν καλό στυλ. Όπως γουστάρει ο καθένας δίνεται. Τώρα θα τους κρίνουμε. Fashion trends που μισείς. Με ενοχλεί πολύ που φοράνε ό,τι τραπστάρ υπάρχει. Υπάρχουν συγκεκριμένα κομμάτια από την τραπστάρ που δεν είναι ωραία, ρε φίλε, αλλά επειδή είναι τραπστάρ θα τη φορέσουν. Αν μπορούσες να ανταλλάξεις ζωές με ένα άτομο στον κόσμο, με ποιο θα αντάλλαζες? Ως πρότυπο έχω το Central C. Γενικώς έχω δει την νοοτροπία του ως άνθρωπος, ότι προσπαθεί, ότι είναι marketing genius και πολλοί κόσμος δεν το παρατηρεί αυτό. Και μετά σκέψω ότι ο Central C θα μπαίνει στη δικιά σου ζωή και θα πρέπει να τον κουρέψει ο Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις στους εξωγήινους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι με την έννοια που τους λέμε εμείς. Πιστεύω ότι οι εξωγήινοι γενικώς είναι σε φάση. Όχι εξωγήινοι. Ίσως είναι κάτι χειρότερο. Μπείτε τώρα, κάντε subscribe στο τσάι με λεμόνι. Είναι τζάμπα και θα σας πάρει μόνο ένα σεκόντι. Πάμε τώρα σε ερωτήσεις του κοινού. Ποιο είναι το καλύτερο παπούτσι που έχεις ποτέ? Λοιπόν, τσέχαρα, το πιο ακριβό παπούτσι που είχα ποτέ. Dunk Low Grateful Dead. Πώς νιώθεις που τώρα δεν είσαι εσύ αυτός που κάνει τη συνέντευξη? Παράξενα, υποθέτω. Η Μαρία ρωτάει τι ομάδα είναι. Είμαι Γιάννης Αντοκούμπο, bro. Δεν. Αγαπημένος τράπερ. Έλληνας τρανός. Με διαφορά τρανός. Δεν το λες αυτό απλά για να σας πάρει με το μαλακό. Να μην πάρει με το μαλακό το γουλί. Κοίτα, θα έχει γίνει ήδη το γουλί, οπότε δεν έχουμε επιλογή. Ό,τι γίνει θα γίνει, bro. Γνώμη για Λάρισα και Λαρισαίους. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω, αλλά γαμάει. Γνώμη για Brand Cavalou. Πολύ ωραία μάρκα. Ο Γκάμπι ρωτάει ποιος θα πάρει συνέντευξη σε ποιον. Με πώς έχεις κάνει κάτι. Γνώμη για ΡΑΚ. BCC, γουστάρουμε. Γνώμη για 2-3-10 festival. Είμαι τώρα εγώ τρίτη ηλικίου, ok. Και θέλω να κάνω content. Βλέπω 2-3-10 music festival, το είχα δει που είχε ξαναγίνει. Και λέω, θα στείλω εκεί μήνυμα. Κάνω το βίντεο, πάει τάπα. Μιλάω με τον διοργανωτή και μου λέει, θες να το συνεχίσουμε να το κάνουμε φάση, όντως. Και συνεργαζόμαστε και κάνουμε τη φάση έτσι. Ήρθε η ώρα να σου πω κάποια άτομα, θα μου πει γνώμη για αυτά τα άτομα. Πρώτα για τον Κάβαλο. Μεγάλο respect. Τι να πούμε για τον Κάβαλο, δηλαδή ξεκίνησε τη φάση, έφαγε όλο το hate στην αρχή που περνούσε το hate τη streetwear και τώρα άνοιξε το δρόμο για τους υπόλοιπους εμάς που ασχολούμαστε με τη streetwear κουλτούρα και με αυτά, για να κάνουμε και εμείς τη φάση πολύ πιο εύκολα. Πρέπει να έχουμε το πιο cool background στην ιστορία της Amy Lemoni. Είμαστε στο όνομα hotel, στο ιστορικό μέρος που θα γίνει και το κούρεμα. Σιντερέλα. Full content αυτό. Δηλαδή, bro, βγάζει content από το πουθενά η Σιντερέλα. Υπάρχει Σιντερέλα και βγάζει content. Google. Ρωτήστε την Google. Λέω JR. Full complete πάκι, ρε bro. Εντάξει, δηλαδή πέρασε και όλη αυτή η φάση με το meme. Περιέγραψε το 2-3-10 festival με μία λέξη. Με δύο. Ήτανε παράξενη φάση και για τους δυο μας. Συνεχίζουμε τη φάση μας και ίσως ξαναγίνει κάτι στο μέλλον, θα δούμε. Και τέλος η Μαρικέλη. Γουστάρουμε Μαρικέλη. Εντάξει, τώρα φάση. Πολύ καλή κοπέλα η Μαρικέλη. Την γνώρισε επειδή έψαχνε φορτιστή. Αγοράζει τραπ στα τσαντάκι, μάγκες χωράει τα πάντα. Δηλαδή πριν έβαλα ομπρέλα εδώ μέσα, τέτοια φάση. Έτσι θα γνωρίσει τη Μαρικέλη, ένα τσαντάκι τραπστάρ. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο να με κάνετε follow στο Instagram. Αν θέλετε να βλέπετε εδώ πέρα behind the scenes τσάι με λεμόνι, στείλτε μου μήνυμα. Απαντάω σε όλους. Follow Jim κάτω παύλα έψιλον. Δεν απαντάει σε όλους. Απαντάω σε ό,τι έχει να κάνει με σοβαρά ζητήματα. Σοβαρά ζητήματα, βέβαια. Του στείλω Μητσοτάκη σε μήνυμα. Εντάξει, φίλε, είναι τερματισμένη εκπομπή για την Ελλάδα. Το πα τάπα. Συνέχεια content, ρε φίλε. Δηλαδή, όποιο θέλει να δει πράγμα, απλά βλέπει τσάι με λεμόνι. Πνίγεται στο content. Πέρα εδώ. YouTube φάση, στο τέλο θα έχει YouTube X τσάι με λεμόνι, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση. Δηλαδή, στον τίτλο του YouTube θα είναι τσάι με λεμόνι. Να πατάνε κατευθείαν γιατί θα έχει content, ξέρω εγώ. Ένα επόμενο καλεσμένο να φέρουμε εδώ στο τσάι με λεμόνι. Μαρικέλη, πιστεύετε στον εαυτό σα, δουλεύετε. Βλέπετε.